Η χρήση της μάσκας, η τήρηση των αποστάσεων και η καθαριότητα αποτελούν τα μόνα ουσιαστικά μέτρα απέναντι στον κορονοϊό, επεσήμανε ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Μωυσής Ελισάφ, ερωτηθεί σχετικά με το πρώτο κρούσμα που επιβεβαιώθηκε σε σχολική μονάδα των Ιωαννίνων χθες. Είναι βέβαιο πως το επόμενο διάστημα οι φορείς της εκπαίδευσης και της αυτοδιοίκησης θα αντιμετωπίζουν ολοένα και συχνότερα τέτοια ζητήματα. Ερωτηθεί για τη διαχείριση του περιστατικού και απαντώντα τα αιτήματα για απολυμάνσεις όλων των σχολικών μονάδων από την εκπαιδευτική κοινότητα αλλά και από τους γονείς, ο κύριος Ελισάφ ξεκαθάρισε ότι ο Δήμος και οι υπηρεσίες του δεν έχουν καμία εμπλοκή στη διαχείριση κρουσμάτων στις σχολικές μονάδες, η οποία γίνεται από τις διευθύνσεις των σχολείων με βάση όσα με σαφήνεια ορίζουν τα υγειονομικά πρωτόκολλα του Υπουργείου Παιδείας. Κοιτάξτε, ο Δήμος πρώτα να σας πω ότι δεν έχει ούτε μία εμπλοκή στην διαχείριση. Ξέρω ότι γίνονται όλα σύμφωνα με τις αντίστοιχες από τους διευθυντές των σχολείων, την Διεύθυνση Εκπαίδευσης και τις οδηγίες του ΕΟΔΗ. Από την ενημέρωση που εγώ έχω και έχω καθημερινή ενημέρωση από όλους τους φορείς της εκπαίδευσης είναι ότι ακολουθήθηκαν τα υγειονομικά πρωτόκολλα τα οποία προβλέπονται. 7 μήνες που ζούμε μια πολύ ιδιότυπη καθημερινότητα. Κατανοώ πάρα πολύ καλά το φόβο, την αγωνία, τις ανησυχίες των γονέων, των συλλόγων γονέων, γενικότερα των πολιτών. Προφανώς όλοι μας ζούμε σε ένα καθεστώς μιας αβεβαιότητας για το αύριο. Όμως πρέπει να πειθαρχήσουμε στους υγειονομικούς κανόνες οι οποίοι θεσπίζονται από τις αντίστοιχες υγειονομικές αρχές στις οποίες οφείλουμε να έχουμε εμπιστοσύνη. Οι υγειονομικές αρχές της πατρίδας μας απέδειξαν όλο αυτό το χρονικό διάστημα ότι αντεπεξέρχονται με επιτυχία στον πολύ δύσκολο ρόλο. Έτσι λοιπόν η χώρα μας είναι μία από τις χώρες με τα λιγότερα κρούσματα, με σχετικά λίγους θανάτους και η περιοχή μας είναι από τις καλύτερες περιοχές της χώρας. Και όλα αυτά χρειάστηκαν πολύ μεγάλη προσπάθεια από όλους με την τήρηση των υγειονομικών κανόνων. Επομένως λοιπόν, παρότι κατανοώ, δεν είναι αυτό που δικαιολογώ. Η απολύμανση πρέπει να γίνεται όταν υπάρχει ένα κρούσμα. Δεν κάνουμε προληπτικές απολυμάνσεις. Και να σας πω κάτι, απολυμένει σήμερα ένα χώρο και το κρούσμα εμφανίζεται την επόμενη μέρα. Καταλαβαίνετε ότι δεν διασφαλίζει σε ένα σχολείο ή στο Δημαρχείο, για παράδειγμα, δεν μπορεί να απολυμένεις κάθε μέρα το χώρο. Εδώ έρχονται και μπαίνουν και βγαίνουν εκατοντάδες άνθρωποι. Επομένως, η απολύμανση είναι τη χρονική στιγμή που γίνεται. 10 λεπτά μετά μπαίνει άνθρωπος μέσα ο οποίος είναι φορέας και μπορεί να αφήσει το αποτύπωμά του. Επομένως δεν μπορεί να γίνεται κάθε μέρα απολύμανση όλων των σχολείων και όλων των χώρων. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να τηρούμε με ευλάβεια τα υγειονομικά πρωτόκολλα έτσι όπως αυτά έχουν διατυπωθεί. Πολλές φορές γίνονται ορισμένα πράγματα γιατί για ψυχολογικούς λόγους. Είναι και αυτός ένας τρόπος αντιμετώπισης των πραγμάτων σε έναν πληθυσμό ο οποίος έχει αγωνία, φόβο και εύλογη ανησυχία. Αλλά σας λέω ότι πρέπει να μην υπερβάλλουμε, να ακολουθούμε με πολύ μεγάλη επιμέλεια τους κανόνες, δηλαδή τη μάσκα, την απόσταση, την καθαριότητα. Είναι ένα τρίπτυχο το οποίο μπορεί πραγματικά να αναχαιτήσει. Αντίθετα, η απολύμανση είναι κάτι θεαματικό μεν, το οποίο όμως δεν λύνει το πρόβλημα από την άλλη πλευρά. Μπορεί να βοηθάει ψυχολογικά παροδικά, αλλά δεν λύνει το πρόβλημα. Αυτό είναι κάτι το οποίο καλό να το έχουμε όλοι στο μυαλό μας και να κοιτάμε περισσότερο την ουσία, δηλαδή να τηρούμε τα μέτρα παρά οτιδήποτε άλλο. Παράλληλα, απαντώντας σε σχετική ερώτηση για τα σχολικά γυμναστήρια, ο Δήμαρχος επανέλαβε ότι θα δοθούν σε χρήση με μια καθυστέρηση λίγων εβδομάδων και αφού ομαλοποιηθεί η κατάσταση στις σχολικές μονάδες τόσο εξαιτίας της πανδημίας όσο και εξαιτίας των καταλήψεων. Ότι έχω δώσει στο θέμα αυτό σαφή απάντηση εντός του Δημοτικού Συμβουλίου, κατανοώντας τα αιτήματα των αθλητικών συλλόγων.
Είπα λοιπόν στο Δημοτικό Συμβούλιο και οφείλω να το επαναλάβω και σήμερα ότι η πρώτη μας προτεραιότητα είναι η ασφαλής λειτουργία των σχολείων. Και επομένως θα πρέπει να έχουμε λίγο υπομονή, μια-δυο εβδομάδες, να ολοκληρωθεί η ασφαλής λειτουργία των σχολείων, να σταματήσουν οι καταλήψεις των σχολείων και στη συνέχεια έχουμε άφθονο το χρόνο να συζητήσουμε τις παραχωρήσεις των σχολικών μονάδων στους συλλόγους για να κάνουν και αυτοί τις δικές τους δραστηριότητες. Αλλά αυτό απαιτεί λίγο υπομονή. Πρώτα πρέπει να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των σχολείων χωρίς κρούσματα και προφανώς να σταματήσουν οι καταλήψεις οι οποίες υπάρχουν. Επομένως θα δοθούν, αλλά με μια καθυστέρηση κάποιων εβδομάδων ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων.